κάνετε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά, να είχατε ένα υπέροχο βράδυ, να ξυπνήσατε καλά. 8 του μήνα σήμερα, περνάνε οι μέρες σιγά σιγά και όπως θέλετε στα πρωινά μας πλάνα, πριν λίγες ώρες πάλι ρίχνε καρέκλες, τώρα έχει βγάλει ένα απίστευτο ήλιο έξω, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει στον καιρό, νομίζω ότι έχει μπερδευτεί. Και όπως θέλετε ξεκίνησε η μέρα να φτιάξουμε μελομακάρονα, θα φτιάξω μελομακάρονα συνδυασμό τριών συνταγών. Μία συνταγή που βρήκα στο ίντερνετ και μία που μου έδωσε μια φίλη μου, μία που μου έδωσε η αδερφή μου. Χαμός, γιατί δεν ξέρω. Ο ένας μου είπε για τη μία συνταγή έτσι, ο άλλος μου είπε για την άλλη συνταγή αλλιώς. Και επειδή έχω μπερδευτεί, θα κάνω ένα συνδυασμό και βλέπουμε. Λοιπόν, θα είδατε ότι έβαλα κάτι στα μαλλιά μου, το οποίο θα σας το δείξω. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι εγώ το κάνω αυτό μια φορά την εβδομάδα ή δύο, ανάλογα τα κέφια μου. Και τα μαλλιά μου είναι σε άριστη κατάσταση, πάρα πολύ ωραία. Και έχω βρει και ένα προϊόν, βρε παιδιά. Τέλειο. Εγώ αναμειγνύω στην ουσία δύο μάσκες. Δύο αγαπημένες μου μάσκες, μία είναι τη Σορζέν, πώς λέγεται, που έχει τις 7 δράσεις, έχω κολλήσει τώρα, και άλλη μία της Φύτο, μετά προσθέτω και κάποια άλλα πράγματα που έχω που δυναμώνουν τα μαλλιά και θρέφουν τις άκρες και τέτοια, αλλά πρέπει να σας δείξω αυτό το προϊόν από Φύτο. Πρέπει. Αυτή εδώ είναι η μάσκα με την κερατίνη, είναι φοβερή, λοιπόν η μοναδική καλή χρήση που έχω βρει εγώ, διότι πέφτει πολύ βαριά στα μαλλιά μου, είναι αυτή που σας δείχνω σήμερα. Την απλώνω και μετά από αρκετές ώρες κάνω μπάνιο, κανονικά λούζομαι, μετά ξαναβάζω μάσκα, όχι αυτή όμως, την κανονική μου τη μάσκα από την Ορζέν που σας είπα. Και τα μαλλιά είναι πάρα πολύ λαμπερά, πάρα πολύ απαλά, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Το ράδιο μας όλη μέρα παίζει easy. Ασταμάτητα easy, μόνο χριστουγεννιάτικα τραγούδια αυτές τις μέρες. Το σιροπάκι μου εδώ πέρα είναι έτοιμο, να το. Και τώρα θα ξεκινήσω, έχουν περάσει περίπου 2 ώρες. Οπότε εντάξει, έχει πιάσει θερμοκρασία δωματίου αυτή τη στιγμή. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή να ξεκινήσω να κάνω μελομακάρονα. Έτσι θεωρώ και θα ξεκινήσω. Μελομακάρονά μας είναι έτοιμα, μην τα βλέπετε έτσι, γιατί εγώ δεν τρώω μελομακάρονα, να σας πω την αλήθεια, δεν τα συμπαθώ, οτιδήποτε είναι με σιρόπι, σιροπιαστό γλυκό, δεν το συμπαθώ. Έχω κρατήσει απλά λίγα στην άκρη για να τα φάω σαν μπισκοτάκια, απλά του κάνει και δεν του αρέσει να προσθέτει από πάνω ούτε μέλι, αλλά ούτε καρύδια. Και έχουμε κάνει τη συνταγή η οποία εσωτερικά είναι πάρα πολύ μελωμένα και εξωτερικά όχι, είναι σαν μπισκοτάκι, να βλέπετε, έτσι του αρέσουν να τα τρώει, έτσι τα κάναμε κι εμείς. Τώρα εσείς αν φτιάξετε τη συνταγή που σας έχω γράψει τα υλικά από κάτω, η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια όπως όλων, δεν διαφέρει σε κάτι άλλο. Τι ήθελα να σας πω, ναι, μπορείτε να ρίξετε και λίγο μέλι από πάνω και καρύδι, θα γίνει πάρα πολύ ωραία. Το μόνο θεματάκι που προέκυψε είναι ότι απλά μου κάνανε ρογμές. Αυτό, όχι κάτι άλλο. Και να σας δείξω λίγο εσωτερικά. Δείτε πόσο μελωμένα είναι εσωτερικά. Και εξωτερικά είναι σαν ένα απλό μπισκοτάκι. Έχουν γίνει πολύ ωραία, μας χομυρίζει και όλο το σπίτι αυτή τη στιγμή. Τη μόνη συμβουλή που έχω να σας δώσω σε περίπτωση που φτιάξετε τα μελομακάρονα αυτά που σας έδειξα εγώ, να τα κάνετε σε θερμοκρασία δωματίου το σιρόπι και όπως είναι κατευθείαν καυτά, τα πετάτε μέσα στην κατσαρόλα με το σιρόπι για το πολύ 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή μετρήστε, εγώ μετρούσα μέχρι το 10 και μετά τα έβγαζα. Και μέσα έχουν γίνει τέλεια. Ο κανάκι, ας πούμε, που τα τρώει,
μου πω ότι είναι νόστιμο, γιατί εγώ δεν τα πολύ τρώω. Απλά δοκίμασα, είδα ότι οκ, okay, είναι νόστιμο και τέλος. Λοιπόν, και αφού ξεμπέρδεψα με τα μελομακάρονα και η κουζίνα έχει ας πούμε μαζευτεί, δεν έχει μαζευτεί ακόμα στο 100%. Αλέξανδρε, θα έρθεις να ανοίξουμε κουτάκια? Είπα να τα ανοίξουμε πρωί σήμερα έτσι για την αλλαγή, βρε παιδί μου. Έλα, θα έρθεις, κοίτα, το αγαπημένο σου. Δεν τον τελεάζω. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε από Moroccan Oil το νούμερο 3. Να δούμε τι περιέχει μέσα. Έχει μέσα μία hand cream. Δεν είχα ιδέα ότι έχουν βγάλει από Moroccan Oil και άλλα πράγματα εκτός προϊόντα μαλλιών. Πρώτη φορά τώρα το ανακαλύπτω. Και πάμε στις NYX το κουτάκι. Α, τι έχει. Α, είναι αυτό το lip oil. Είναι αυτό το προϊόν το οποίο είναι σαν λαδάκι ενυδατικό που το βάζεις στα χείλη σου για ενυδάτωση. Και στο Look Fantastic το νούμερο 8, να το, έχει μέσα μία κρέμα Evelom. Δεν την ξέρω αυτή την εταιρεία, δεν έχω ιδέα τι είναι. Α, καθαριστική κρέμα γράφει. Αυτά. Αυτά τα κουτάκια μας. Θα πάω εγώ τώρα να συνεχίσω την κουζίνα, να μαζευτεί. Να μπει ο Αλεξανδράκος να κάνει το... Να... Όχι να μπει να κάνει μπανάκι, το απόγευμα μπανάκι. Να πάει να κάνει νάνι για το μεσημέρι. Και μετά, τι θέλω να πω, ναι, να κάνω κι εγώ ένα μπανάκι, γιατί μυρίζω μελομακάρονο από πάνω μέχρι κάτω. Έτοιμη και η κουζίνα. Να σας πω την αλήθεια, για κάποια λεπτά πίστεψα ότι δεν θα μπορώ να βάλω τάξη ποτέ. Ποτέ όμως. Λοιπόν, θέλω να δείτε εδώ μαλλί τώρα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ απαλά τα μαλλιά μου με αυτό το πράγμα που σας έδειξα πριν. Να το δοκιμάσετε με ό,τι πράγματα έχετε στο σπίτι. Κάποια υλικά, είτε μάσκα, είτε κάποιο λάδι, οτιδήποτε. Το καστορέλαιο που μου λένε πάρα πολλές ότι τις έχει βολέψει και τους αρέσει. Είχα πολύ καιρό να βγω βράδυ έξω και βλέπω όλα τα σπίτια στη γειτονιά μου στολισμένα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αλλά πάρα πολύ στενοχωρημένη. Ρε παιδιά, πολλοί κόσμοι στολίζει έξω το δέντρο του. Το έχω παρατηρήσει και σε άλλα σπίτια. Τώρα το είδα που περνούσε έξω από ένα σπίτι. Στολίζουν το δέντρο έξω το σπίτι. Είμαι μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς να έχω στείλει μήνυμα για ακόμα μία φορά. Θα στριψείς? Πάρα πολύ ωραία. Να περάσω εγώ, να σταματήσω εδώ πέρα. Η κυρία που φεύγει από το σπίτι της έτσι, χυμαστοκύμα. Εντάξει, η πολλή καραντίνα πειράζει στον εγκέφαλο. Γυρνώντας σπίτι, από πού θα μου πείτε τώρα εσείς, αφού δεν μας είπες που πήγες, χρειαζόμαστε λαχανικά και φρούτα για τον μικρούλι και για μας, οπότε έπρεπε να βγω. Έχουμε μία φρουταγορά που είναι εδώ κοντά στο σπίτι, όπου είναι και ανοιχτά και γενικότερα είναι ασφαλές, θέλω να πιστεύω, αφού είναι και ανοιχτά, ορθά ανοιχτά εκεί πέρα. Τέλος πάντων, δεν είχε και κόσμο, οπότε μια χαρά. Θέλω λίγο να σας περιγράψω το outfit μου, διότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω ότι φοράω ποτάκια, τζινάκι, το παλτό με το δέσιμο που σας είχα δείξει με τη ζώνη, δεν το έδεσα με το κουμπάκι με τη ζώνη, και από μέσα φοράω την ωραιότατη μου την πιτζαμούλα. Όχι, θέλω να μου πείτε πόσες από εσάς το κάνετε αυτό το χειμώνα. Που ξέρω κόσμο που πηγαίνει στο περίπτερο με πιτζάμες, το έχω κάνει κι εγώ αυτό. Αλλά πόσες το κάνετε αυτό, αν θέλετε να πάτε έτσι κάπου γρήγορα που δεν θα χρειαστεί να βγάλετε το παλτό σας, δεν θα αφήσετε την πιτζάμα κι εσείς από μέσα, ή μόνο εγώ το κάνω? Μπράβο, Αλέξανδρε. Μπράβο. Πόσο πλάκα έχει. Έτοιμα εδώ πέρα τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, πλημμένα. Σήμερα τα πλένει ο μπαμπάκας, γιατί η μαμά έχει έναν πονοκέφαλο απίστευτο. Η μικρανία μου, από την ώρα που γύρισα από τη φρουταγορά, δεν μπορώ να σας εξηγήσω ούτε το παυσίπονο με πιάνει, ούτε τίποτα. Έχω αγανακτήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πολύ άσχημη. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σας χαλώ τη διάθεση και εσάς. Είμαστε εδώ για να ανεβάζουμε τη διάθεση και όχι για να τη χαλάμε. Ήθελα να σας ζητήσω κάτι στις μανούλες της παρέας εδώ πέρα. Είμαστε σε αναζήτηση παιδικού καθίσματος για το αυτοκίνητο. Θα σας πω
τι ψάχνουμε, για να μου πείτε αν έχετε αντίστοιχο κάποια από εσάς, να μου το προτείνετε, να μου πείτε ότι είστε ευχαριστημένες κλπ. Ψάχνω ένα παιδικό καθισματάκι, αρχικά να έχει περάσει τα ευρωπαϊκά crash tests, όχι αυτά που περνάνε μόνες τους η εταιρεία, ξέρετε, δηλαδή όσες έχετε ψάξει καταλαβαίνετε τι εννοώ, και θέλω ένα καθισματάκι να κοιτάει μπροστά και να ξαπλώνει λίγο, να κάνει μια μικρή ανάκληση, όχι να ξαπλώνει εντελώς, να κάνει έστω έτσι λίγο μικρό μας υποπαιδίατρος, γιατί ταξίδια και αυτά ψάχνουμε και δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα που να μας βολεύει στα πάντα όλα. Θέλουμε να έχει και Isofix σίγουρα. Οπότε όποια έχει καθισματάκι που είναι ευχαριστημένη με αυτά τα τρία χαρακτηριστικά που σας είπα, παρακαλώ γράψτε τα μου από κάτω. Επειδή η μικρανία δεν περνάει, δεν περνάει με τίποτα, και επειδή θέλω να έχουμε αύριο βίντεο, δεν θέλω να χάσουμε το vlog μας με τίποτα, θα σας αφήσω κάπου εδώ και θα τα πούμε πάλι αύριο. Συγγνώμη που το κλείνω έτσι με μικρανίες και τέτοιες ιστορίες. Δεν θέλω, θέλω να κλείνουμε χαρούμενα, αλλά σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Δεν ξέρω, με έχει πιέσει πάρα πολύ μικρανία. Έχω γενικότερα πρόβλημα εγώ με τις μικρανίες. Αλλά σήμερα δίνει πόνο. Είναι αυτό που χτυπάει η καρδιά εδώ. Αυτό το πράγμα έχω. Οπότε σας αφήνω να πάω να επεξεργαστώ το βίντεο όσο προλαβαίνω. Με πιάσει χειρότερα και δεν μπορώ να δω να κοιτάξω την οθόνη. Για να μπορούμε να έχουμε αύριο βιντεάκι. Σας φιλώ πολύ πολύ γλυκά. Θα σας δω πάλι αύριο. Bye.